έχοντας να αντιμετωπίσει και τον βραχνά των προσφυγών, ο Εργοτέλης υποδέχεται αύριο τη Ζάκηθο και θέλει να επιστρέψει τις νίκες. Οι προσφυγές αφορούν στους Σιλία Τσέλιο, Ποζατζίδη και Μπρουσέλη. Για την περίπτωση του πρώτου υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, αντίθετα οι δύο άλλες περιπτώσεις είναι διαφορετικές με τους ποδοσφαιριστές να μην κάνουν καν προπόνηση με την ομάδα. Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι στον Εργοτέλη δεν υπάρχει ανησυχία αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σύμφωνα με τους ανθρώπους της διοίκησης, για αφαίρεση βαθμών και προσπαθούν να δουν μπροστά, με τις εξελίξεις βέβαια το καλοκαίρι να αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές, αφού είναι πολύ πιθανή η αλλαγή σκυτάλη στη διοικητική ηγεσία. Την ίδια ώρα στον Ηρόδοτο προετοιμάστηκαν για την επίσκεψή τους σε ένα ιστορικό γήπεδο. Αυτό που έχει πάρει το όνομα του Στέλιου Σεραφίδη, του αείμνους τερματοφύλακα της ΑΕΚ, που ήταν αγαπητός όχι μόνο στον κόσμο της Ένωσης αλλά και σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Ο αείμνηστος Σεραφίδης πριν λίγα χρόνια είχε τιμηθεί από τους παλέμαχους του Ηροδότου στη Νέα Λικανασό, που είχε βρεθεί για να τιμήσει τη μνήμη του Θέμη Γήπαρη, και μάλιστα αν και είχε περάσει τα 80 χρόνια ζωής, είχε αγωνιστεί σε ολόκληρο 90 λεπτό. Στο αυριανό μάτς στο Σεραφίδιο, ο Ηρόδοτος επιδιώξει να πάρει βαθμό ή βαθμούς, καθώς δεν έχει περιθώρια για απώλειες ούτε μακριά από την Αλικανασό. Για την 21η αγωνιστική στο νότιο όμιλο τη Super League 2, αύριο θα παίξουν Καραϊσκάκη Σάρτα Σόφι, Άστερα Βλαχιώτη Χανιά, Παναθηναϊκός Β' Καλυθέα, Καλαμάτα Εγάλεο, ΑΕΚ Β' Ηρόδοτος Επισκοπή Ρόδος, Κηφισιά Λεβαδιακός και Εργοτέλη Ζάκηθος.